την αγανία μου και όταν λέμε ψέματα στα παιδιά, εμείς αυτό που κάνουμε να προσπαθούμε συνέχεια να βελτιωνόμαστε, να παίρνουμε τις νίκες και στο τέλος να δούμε τι θα κάνουμε. Πιστεύω ότι θα προλάβουμε να είμαστε πάλι στο παλιό και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την άλλη. Αυτό που θέλω να πω στα παιδιά είναι ότι πράγματι βρέθηκε ο Ηρακλής στην τέταρτη αθλητική τώρα στην Γάμα. Βλέπουμε τώρα ότι αλλάζουν οι νόμοι, είναι άδικο το παιδί. Και βλέπουμε και άλλες ομάδες που διεκδικούν θέση στην Ευρώπη που πέρσι αγωνιστικά είχαν πέσει. Και τώρα όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα να αλλάξουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε όλοι μαζί να γίνουμε μια κοφιά, να ανεβάσουμε το Ηρακλή εκεί που πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι σε 2-3 χρόνια θα είναι σούπερ λίγκ. Και ας είναι και κάποια άλλη συνθέση μας να το ευχαριστήσουμε. Αλλά το σίγουρο είναι ότι οι Φιλάδες θα έχουν περάσει μια πολύ, πολύ δύσκολη δοκιμασία. Αλλά αν θέλετε και τη γνώμη μου, η Ηρακλής ήταν μεγάλη ομάδα, υπήρξε πολύ μεγάλη ομάδα, υπάρχει. Και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη μέσα από αυτή τη δοκιμασία. Πιστεύω ότι οι ομάδες που θα περνάνε από τη δοκιμασία γίνονται καλύτερα.